Mod presents. Τι κάνεις? Πάρα πολύ καλά, εσύ? Χαίρομαι για τη γνωριμία αρχικά, γιατί δεν πίστευα ότι θα σε γνωρίσω κιόλας και πόσο μάλλον στο δικό μας εδώ το έδαφος, στην Κύπρο, γιατί είσαι κορίτσι του εξωτερικού και τελικά αποφάσισες να έρθεις σε Ελλάδα και να μας έρχεσαι και εδώ και πιο συχνά. Δεν είμαι μόνο κορίτσι του εξωτερικού, είμαι και Ελληνίδα και γι' αυτό ήθελα να έρθω οπωσδήποτε γενικότερα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα, να κάνω δουλειές. Και προφανώς και Κύπρο, επειδή εντάξει, Ελλάδα και Κύπρο. Δεύτερη φορά έρχομαι στην Κύπρο. Λατρεύω. Θέλω να μου πεις, να τα πάρουμε όλα τα πράγματα από την αρχή. Πρώτον, πού ήσουν και με ποιους έχεις συνεργαστεί? Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, έχεις συνεργαστεί με πολύ μεγάλο στάρ. Ήμουν στη Νέα Υόρκη τόσο καιρό. Έχω κάνει κάποιες συνεργασίες καλές. Διάφορες, άμα... Μπείτε, μπορείτε να δείτε κι εσείς. Τώρα ετοιμάζω και ένα τραγούδι το οποίο θα βγει και σαν βίντεο κλιπ στην Αμερική, τώρα το Σεπτέμβρη. Θα το ακούσετε αυτό, ελπίζω δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, διάφορα πράγματα έχω κάνει. Γράφω για καλλιτέχνες, για άλλους καλλιτέχνες, οπότε ίσως δεν θα δείτε το όνομά μου σαν πρώτο όνομα, επειδή είμαι συνθέτης στα συγκεκριμένα έργα. Έχω κάνει 2 βίντεο με μια κοπέλα στη Νέα Υόρκη, Νόνι Κλώτα, τα οποία τραγούδια αυτά κυκλοφορούν και είναι και σε βίντεο. Έχω κάνει διάφορες παραγωγές για πολλούς καλλιτέχνες, συνεργασίες πολλές και όπως σας είπα τώρα ετοιμάζομαι να γυρίσω το βίντεο μου στο Λος Άντζελες το Σεπτέμβρη και θα βγει και το τραγούδι. Θέλω να μου πεις τι μουσική αρχικά παίζεις και τι μουσική σου αρέσει να ακούς όταν είσαι μόνος στο σπίτι. Λοιπόν, τώρα θα το πω λίγο κυπριακά, επειδή είμαστε και στην Κύπρο. Επειδή είμαι λίγο πελή, γενικότερα σαν ξένια μου αρέσει πάρα πολύ όταν παίζω μουσική ως DJ. Η electro house, progressive, tech, funky και στο σπίτι μου... Πραγματικά τα πάντα, λόγω του ότι είμαι συνθέτης. Ελληνική μουσική. Και ελληνική μουσική ακούω, ναι, ναι. Γενικότερα έχω μεγαλώσει με ξένη μουσική. Και από παιδί έκανα κλασικό πιάνο, κλασικό φλάουτο, οπότε έχω πολύ κλασικά ακούσματα. Οι γονείς μου ζούσαν εξωτερικό, ζούσαν και εκείνοι Αμερική για αρκετά χρόνια, οπότε ο πατέρας μου γενικότερα... Μου βάζε και άκουγα ροκ μουσική πολύ, Led Zeppelin, Elvis Presley, The Doors, The Cure, τέτοια πράγματα. Και η μητέρα μου ήταν περισσότερο Michael Jackson, disco, ξένη pop και τα λοιπά. Οπότε έχω διάφορα ακούσματα. Λίγο απ' όλα. Σε είδαμε και στα Mad Awards, τα άνοιξες. Πες μας για αυτή την εμπειρία, γιατί για μένα είναι ίσως ό,τι καλύτερο μπορώ να ζω κάθε χρόνο. Το περιμένω πώς και πώς. Είναι πολύ, ό,τι και να πω είναι πολύ λίγο, πραγματικά. Ήταν η πιο μαγική στιγμή της ζωής μου, αλήθεια. Με το που ανέβηκα πάνω σκηνή, είδα το κοινό, μου κόπηκαν τα πόδια. Εντάξει, νομίζω ήταν άψογο. Το κοινό ήταν απίστευτο, παρόλο που ήταν warm-up set, ένιωθε ο κόσμος πάρα πολύ θετικά, δηλαδή το έβλεπες. Και δεν είχε ξεκινήσει καν κανονικά, ας πούμε, δεν είχαν ξεκινήσει τα βραβεία καν. Αλλά δεν ξέρω, είναι μέχρι στιγμής νομίζω ότι πιο απίστευτο έχω νιώσει και είμαι πολύ τυχερή. Πότε να περιμένουμε καινούριο σου δείγμα από όλα όσα έχεις κάνει και όλα όσα θα κάνεις από εδώ και πέρα? Δεν θέλω να μου δώσεις πάρα πολλά στοιχεία γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις αρκετές εκπλήξεις, αλλά πες μας και κάτι βρε παιδί μου έτσι για να έχουμε να λέμε να συζητάμε. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει το πρώτο μου κομμάτι στην Ελλάδα, το οποίο θα γίνει και βίντεο, με μια φρέσκια τραγουδίστρια. Θα τη δείτε, είναι πάρα πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Το κομμάτι είναι dance, πολύ δυναμικό. Και το βίντεο θα γυριστεί με ένα πάρα πολύ γνωστό σκηνοθέτη. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω, δεν μπορώ να αποκαλύψω άλλα. Ούτε το πού. Ούτε το πού, τίποτα θα δείτε. Πάντως είναι δυνατό πολύ θα...
την υποστήριξη του MAD.